απόγευμα. Να είμαστε και σήμερα εδώ, Πέμπτη. Πάμε και εδώ τον μήνα, καλά, τι άμα. Και αύριο που είναι η μεγάλη γιορτή, να έρθει ο Γιάννης να σου κάνει πράγματα. Αλλά να σου κάνω ζωγολία σήμερα έτσι για να σου σκεφτεί. Να φτιάξουμε, βλέπω μανιτάρια. Ναι, να φτιάξουμε ένα πολύ ωραίο φαγητό με μανιτάρια. Κινεζοειδές. Ξέρω ότι αρέσκουν σου και τα κινεζέ τσιλίο. Ναι. Νομίζω ότι να σου αρέσει. Α, πάμε να δούμε τελικά. 2 κουταγιές ελαιόλαδο, 2 κουταγιές βούτυρο ανάλατο, 1 κρεμμύδι, 800 γραμμάρια πορτοβέλο, 4 κλίδες σκόρδο, 2 κουταλάκια φρέσκο τζίντζερ, μισό φλιντζάνι σέρι, 2 κουταγιές χυμολεμόνι, 2 κουταγιές σόγια σος, αλάτι και πιπέρι. Μανιτάρια, θυμούμε που έκαμε, τι ήταν εξαιρετικά. Τι είναι που έκαμε με το αμπουργούρι μια φορά, με τα κρασάτα. Λατρεμένα όμως. Ήταν λατρεμένα, με το πολύχρωμο το αμπουργούρι. Μπράβο. Είδες. Ναι. Θυμάσαι καλά. Μα είδες τι καλή που είμαι σήμερα. Ευχαριστώ. Βάζω το κρεμμύδι, βάλα το ελαιόλαδο μαζί με το βούτυρο. Και εσύ θα φτιάξεις τα μανιτάρια. Τα οποία πρέπει να σου πω ότι μπορείς να τα σερβίρεις με δύο τρόπους. Πώς? Ο ένας τρόπος είναι να τα κάνεις σαλάτα, στην κυριολεξία. Δηλαδή, ή μπορείς να τα κάνεις, να τα σερβίρεις ζεστά, με ρύζι, ας πούμε, ναι. Φορτοφαγικό σαν κυρίως, ή νηστίσιμο, αν θέλεις. Ναι.